Πονοκέφαλο διαρκείας φαίνεται πως προκαλεί στους φαρμακοποιούς της περιοχής η ταυτοχρονή εμφάνιση και επικράτηση κορονοϊού, γρίπης και αναπνευστικών λοιμόξεων το τελευταίο διάστημα. Καθώς η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένα φάρμακα έρχεται την ώρα που το πρόβλημα των ελλείψεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στα φαρμακεία. Οι όσες είναι σε μεγάλη έξαρση. Και ο COVID και η ΙΤΑ-1-1 και η ειρηνοή όλες οι ιώσεις της εποχής μας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τεστ, έχουν εξαντληθεί, ειδικά τα διπλά τεστ που δείχνουν και τη γρήπη. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα πληρότητας. Και τα φάρμακα είναι έλλειψη. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, τα αντιϊκά που δίνουμε στον ΙΤΑ-1-1 έχουν εξαντληθεί. Πιστεύουμε ότι θα έρθουν, αλλά προς το παρόν είναι πολύ λίγα τα αποθέματα. Και τα αναλγητικά του τύπου ντεπών, παρακεταμόλη, είναι μεγάλη έλλειψη. Και οι αντιβιώσεις, ειδικά και τα εισπνεώμενα, αλλά και οι αντιβιώσεις σε σιρόπια για τα παιδιά, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Το φαινόμενο της ουράς αναμονή στα φαρμακεία τόσο τις πρωινές ώρες όσο και τις βραδινές σε αυτά που εφημερεύουν έχει γίνει πλέον καθημερινότητα, καθώς μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και κυρίως πολλά παιδιά νοσούν την περίοδο αυτή. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μια πολύ μεγάλη έξαρση και σε όλους τους ιούς, ότι έχει κάνει με κορονοϊό, με γρήπη, με γαστρεντερίτιδες. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη και στα τεστ αυτή τη στιγμή, τα διπλά που είναι της γρήπης και του κορονοϊού. Υπάρχουν έλλειψεις σε βασικά φάρμακα όπως είναι οι αντιβιώσεις, τα εισπνεώμενα και στα αντιϊκά φάρμακα. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό μέσω των συνεταιρισμών και των αποθηκών να καλύψουμε τον περισσότερο πληθυσμό. Οι πιο έντονες ελλείψεις πάντως φαίνεται πως παρατηρούνται σε αντιβιωτικά αλλά και αντιϊκά σκευάσματα και σε φάρμακα που αφορούν τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ωστόσο, δυσέβρετα τείνουν να γίνουν και τα ειδικά τεστ που ανιχνεύουν τη γρήπη και τον κορονοϊό. Υπάρχει μία έξαρση τις τελευταίες ημέρες, όπως γνωρίζετε, και στη γρήπη και στον κορονοϊό και στους αναπνευστικούς ιούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη ζήτηση από τον κόσμο αντίστοιχων φαρμάκων όπως είναι τα αντιϊκά και φάρμακα που αφορούν το αναπνευστικό. Έχει καλυτερεύσει η τροφοδοσία όσον αφορά τα φάρμακα, απλά λόγω της πολύ αυξημένης ζήτησης εμφανίζεται αυτή τη στιγμή αυτή η τεχνητή έλλειψη. Θα λέγαμε, αν ήδη είμαστε σε ένα καθεστώς φυσιολογικών συνθήκων, δεν θα παρουσιαζόταν αυτό το φαινόμενο. Λόγω του ότι είναι αυξημένη η ζήτηση, έχουμε και αντίστοιχες ελλείψεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα αντιϊκά φάρμακα, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα καλυφθεί.